Καλησπέρα κύριε Κουτσοδήμο. Κουτσοδήμας, Κουτσοδήμο. Υπάρχει και επίταξη και επιστράτευση. Επίταξη των υπηρεσιών, μηχανημάτων κλπ. Και επιστράτευση. Ακούμε κάποιους συνδικαλιστές σας οι οποίοι λέτε ότι δεν πάρθηκε αυτή η απόφαση. Αφού πάρθηκε η απόφαση. Κοιτάξτε, πάρθηκε και μια απόφαση σύμφωνα με την δημοσιογραφική, αν θέλεις. Ποια δημοσιογραφική και η βούλτευση νωρίτερα, η κυβερνητική εκπρόσωπος, και το ξεκαθάρισε. Ότι η απόφαση ελήφθη, είναι πολιτική απόφαση και ελήφθη. Ναι, και είπε η κυρία Βούλτευση ότι σέβεται και τη δικαιοσύνη, αυτό δεν είπε. Ναι, φυσικά. Ναι, πιστεύω να μας ακούει η κυρία Βούλτευση να παρουσιάσει την απόφαση της δικαιοσύνης στον ελληνικό λαό. Τι λέει απόφαση της δικαιοσύνης? Δεν ξέρω, κυρία Βούλτευση, αναφερόταν στο ΔΔΕ για την απόφαση, αναφερόταν στην ΑΔΜΕ για την απόφαση ή αναφερόταν στη μητρική εταιρεία? Σχετικά με την μητρική που είναι τα εργοστάσια παραγωγής και το ΑΔΜΕ που είναι το Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς, δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Η απόφαση τι λέει συγκεκριμένα? Δεν μιλάει για την ισχύ. Μας έβγαλε παράνομη την πρώτη 48ωρη απεργία γιατί δεν διαθέσαμε το απαραίτητο προσωπικό. Και εσείς πάτε σε δεύτερη 48ωρη και λέτε ότι θα έχουμε υψημένο προσωπικό. Πρόσεξε με, δεν μας έβγαλε παράνομη την απεργία. Αντί να βγάλαμε 1.600 άτομα, βγάλαμε 1.400 άτομα. Ναι. Και δεν μας έκανε παράνομη την απεργία λόγω έλλειψης ισχύ που ενδιαφέρει την κοινωνία, την κυβέρνηση, τους πάντες. Κύριε Κουτσοδήμο, ωραία, αυτό είναι ένα τυπικό θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι με το χέρι. Ουσιαστικό, ναι, με το χέρι στην καρδιά. Είδαμε κινητοποιήσεις σας στην Αθήνα και εδώ κάπου συγκεντρώσεις κτλ. Το γεγονός ότι δεν πάει κανένας άλλος πέρα από τους συνδικαλιστές δεν σας προβληματίζει? Τι είπατε? Δεν πάει κανένας άλλος πέρα από τους συνδικαλιστές δεν σας προβληματίζει? Είδα στην Αθήνα, στη Χαλκοκονδύλη, χθες έξω κόσμο. Αφού δεν πάει κανείς άλλος πέρα από τους συνδικαλιστές, δεν χρειαζόταν να κάνει και επιστράτευση. Όχι, εντάξει, αυτό είναι μια συνδικαλιστική τρίπλα την οποία τη δέχομαι. Εγώ μιλώ, έχετε δίκιο, δεν με ενδιαφέρει η βούλτευση εμένα. Δεν κατάλαβα τον προβληματισμό σας. Θα σας πω, χθες στη Χαλκοκονδύλη μπροστά είδα συνδικαλιστές από τη ΔΕΗ, από τους ΟΤΑ και από εσάς. Άλλος δεν πήγε. Τι απεργία είναι αυτή, τι συμμετοχή είναι αυτή, ποιοι πιστεύουν ότι σας ακολουθούν? Αυτό το είδατε χθες το πρωί? Ναι, στην Χαλκοκονδύλη το είδα χθες. Το πρωί, το βράδυ το είδατε? Όχι, σας μιλώ για το πρωί, το βράδυ βγαίνει δική σας. Η απεργία είναι το πρωί όμως, δεν είναι μόνο το βράδυ. Κάνει ζέστη και δεν βγαίνω γιατί ζεσταίνομαι. Που είχαμε μια συγκλονιστική συγκέντρωση και πορεία, έπρεπε να τη δείτε, κύριε Βενιέρη. Και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, χθες που κάναν κάποια συγκέντρωση, βγήκαν οι συνάδελφοί σας και μπερδέψαν τα πανό και βγάλαν τα πανό του ΟΤΕ. Σας λέω δηλαδή, δείτε το λίγο. Κύριε Βενιέρη, ναι. Ο σχεδιασμός της Ομοσπονδίας δεν ήταν μόνο συγκεντρώσεις, ήταν διαφορετικός σχεδιασμός. Εμείς είπαμε, θα σχεδιάσουμε να χτυπήσουμε στα ενεργειακά κέντρα, στα μέτρα. Ναι. Καταλάβατε. Αφήστε το σχεδιασμό σε εμάς κατά μέρος και μην παίρνει, ξέρεις, αν ήταν 10 συνάδελφοι, 20 ή 0. Μα αν δεν υπάρχει, ακούστε με λίγο. Εδώ δεν είναι μια υπόθεση προσωπική. Δεν παίζει ο Πανετολικός με τον ΑΕ Γρεβενών. Είναι μια εθνική υπόθεση, γιατί το ρεύμα είναι μια εθνική υπόθεση. Είσαστε 200 άνθρωποι όλοι και όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχετε και μας έχετε αναστατώσει σε ένα σύνολο 20. Φυσικά. Ότι δίνει εθνική υπόθεση. Ναι, αλλά εκτός από εσάς 200, 300, 500 που συμμετέχετε που δεν είστε τόσοι, βέβαια, είναι και 25.000 άνθρωποι. Όταν λέτε ότι δίνει εθνική υπόθεση, αυτό χτύπησαμε εμείς. Ότι είναι ιστορία του τόπου. Η ιστορία του τόπου εκποιείται, ιδιωτικοποιείται και βάσει ποιου τμήματος, κύριε Βενιέρη. Κύριε Κουτσοδήμο, δεν είστε μόνο εσείς όμως. Δεν είστε μόνο εσείς. Συγγνώμη λίγο. Σε αυτόν τον τόπο δεν είστε μόνο εσείς. Είναι και οι άλλοι και οι συνάδελφοι σας οι οποίοι δεν συμμετέχουν και η υπόλοιπη κοινωνία η οποία σας έχει απέναντι. Έτσι νιώθει. Τι λέμε εμείς γι' αυτό? Επειδή εσείς έχετε κάνει ένα γκάλο που φαίνεται. Εμείς συζητάμε. Επειδή αυτή η κυβέρνηση, το τελευταίο γκάλο που έκανε τις ευρωεκλογές, η συγκυβέρνηση έβγαλε ένα ποστό 30% και επειδή δεν είναι ιδιοκτήτης ούτε η κυβέρνηση ούτε εμείς, να κινηθεί στον κόσμο να προκαλέσει δημοψήφισμα. Τι λέμε, αυτός είναι ιδιοκτήτης. Με ποιο δικαίωμα μια κυβέρνηση 30% να εκποιεί εθνική υπόθεση που είναι με το δικαίωμα μιας όποιας κυβέρνησης? Προσέξτε, προσωπικά δεν με νοιάζει καθόλου η κυβέρνηση. Ήταν τόσο αφαιρέγγια, είναι τόσο αφαιρέγγια σε πολλά πράγματα. Έκανε τόσες στροφές που δεν με ενδιαφέρει. Για να το ξεκαθαρίσουμε, μην νομίζετε μιλάτε με κανέναν της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα όμως, το ότι κάθε κυβέρνηση έχει δικαίωμα και υποχρέωση να παίρνει αποφάσεις, δεν θα σκοντάψει πάνω στους 100 συνδικαλιστές οι οποίοι θέλουν να την έχουν δική τους στην ΔΕΗ. Αποφάσεις για θέματα αμέσων σημασίας εθνικά, όταν έχει την πλειοψηφία. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό λέει και η δημοκρατία. Με 30% μπορεί να πάρεις αποφάσεις, μπορεί ο Βενιζέλος μαζί με τον κύριο Σαμαρά και να σε πάω στις εκλογές του 12. Έχουν 40% να τους ενισχύσω λιγάκι. Το υπόλοιπο 60 συμφωνεί μαζί τους. Μα εδώ εσείς στις εκλογές πηγαίνετε και σας ψηφίζουν ή σας ακολουθούν 30 άνθρωποι και μιλάτε για μια κυβέρνηση η οποία έχει 40%. Τα ίδια είστε κι εσείς.
Τα ίδια είστε και εσείς που βγαίνετε και λέτε ότι είστε οι εθνοσωτήρες της ΔΕΗ και του ενεργειακού ζητήματος της Ελλάδας. Ναι, γι' αυτό ανησύχησε τόσο πολύ η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, αγαπητέ μου κύριε Κουστοδήμο, η κυβέρνηση χθες, σήμερα, παραπροχθές, πάντα ήταν μια διαφορετική κυβέρνηση. Πάντα ήταν μια διαφορετική κυβέρνηση. Αλλά από την άλλη μεριά πάντα συναντάμε την ίδια περίπτωση, την ίδια κατάσταση. 30-50% άνθρωποι που γεμίζετε τα τηλεοπτικά παράθυρα. Όχι, κύριε Βενιέρη, επειδή παρακολουθείτε και χαίρομαι τα θέματα, γιατί εκποιείται η εταιρεία. Δεν το ξέρω, έχω διαβάσει εγώ το σχέδιο. Έχω διαβάσει το. Εμένα δεν με χαλάει, κύριε Κουστοδήμο. Εγώ είμαι απολυμμένος από την ΕΡΤ. Δεν με χαλάει όμως. Δεν με χαλάει. Δεν με χαλάει γιατί ζούσα τα προβλήματα και τα βλέπα. Εσείς δεν τα βλέπατε, δεν τα βλέπετε. Για προβλήματα. Βγαίνει ο Θάνος ο Τζίμερος χθες και ταχώνει στον Φωτόπουλο, τον μεγάλο αυτόν συνδικαλιστή σας. Έτσι, με τον Ρίζο Ρίζο που κάνανε τις δουλειές της business. Τι είπατε? Τις business που κάνανε, λέω, στη Γενόπ ΔΕΗ. Το ξέρετε, δεν το είπα εγώ. Η δικαιοσύνη το λέει. Τι είναι το με αυτό, για πες το καθαρά. Τι καθαρά, η δικαιοσύνη το με εγώ, το πω. Τι είναι το εκεί, πες μας. Business δεν έκανε ο Ρίζος στη ΔΕΗ, γιατί εξαφανίστηκε. Τι ήταν ο Ρίζος? Ποιο ήταν ο Ρίζος? Ποιο ήταν ο Ρίζος? Ποιο ήταν ο Ρίζος? Τυχαίο. Είναι στη σύνταξη. Τώρα είναι στη σύνταξη. Τότε είναι τυχαίο. Αν έχει κάτι με τη δικαιοσύνη, αλλά είναι θέμα δικό του, αλλά πέστε μου. Γιατί όμω. Τι γιατί. Είπα ο Φωτόπουλος της παρέας της εποχής του Ρίζου. Γιατί. Ο Φωτόπουλος. Πετάτε μια λάσπη στον αγερά. Δεν θα πείτε δημόσια, γιατί κατηγορείται ο Φωτόπουλος. Γιατί κατηγορείτε ο Φωτόπουλος. Εσείς θα μου το πείτε. Εσείς πετάξατε κάτι. Μα δεν υπήρχε ολόκληρη δικογραφία εναντίον της διοίκησης της Γενόπ ΔΕΗ τότε με το δάνειο το οποίο σας έδωσε η διοίκησή σας. Α, επειδή πήραμε ένα δάνειο. Α, ναι. Σοβαρά, τι λέτε, σοβαρά, τι, α, έτσι. Ο συνδικαλιστικός φορέας παίρνει δάνειο από την επιχείρηση. Ακούστε, πολύ συνηθισμένο. Ακούστε, πήραμε ένα από δάνειο. Μένα δηλαδή, έτσι. Από τον πολίτη. Πρόσεξε, κύριε Βενιέρη. Πήρατε δάνειο τη ΔΕΗ. Κύριε Βενιέρη. Τράπεζα η ΔΕΗ. Πήραμε ένα δάνειο. Από πού το πήρατε, αγαπητέ μου, κύριε Κουστοδήμο, πού το πήρατε? Αφήστε να μιλήσω. Ναι. Αφήστε. Πήραμε ένα δάνειο 500 χιλιάρικα στα πλαίσια τη θηρικής ευθύνης. Καταλαβαίνετε, το οποίο το υπέγραψε και η διοίκηση μέσα από συλλογική σύμβαση. Ποια, κύριε Κουτσοδήμο, ποια εταιρεία, ποια επιχείρηση δίνει δάνειο στους στους συνδικαλιστές, όχι στους εργαζομένους? Δεν το έδωσε. Συγγνώμη λίγο. Δεν το έδωσε το δάνειο, αγαπητέ μου, κύριε Κουτσοδήμο, είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν το έδωσε στον εργαζόμενο της ΔΕΗ, το έδωσε στον συνδικαλιστή της ΔΕΗ. Προσέξτε με. Το πρόβλημα μείζων στην ελληνική κοινωνία, επειδή η υπόθεση εδώ είναι 4 χρόνια. Είναι το δάνειο 500 χιλιάρικα που πήρανε με απόφαση των 31 μελών του Διοικητικού Συμβούλου της ΓΕΝΟΠ. Ναι. Και δεν αναφέρεται καθόλου τα θαλασσοδάνεια, τα κλεμμένα που έδινε ο Φιλιππίδης σε όλους τους επιχειρηματίες, η Εθνική Τράπεζα δισεκατομμύρια ευρώ, και έχετε εστιάσει. Έχετε εστιάσει, αν θέλετε. Γιατί έρει κανείς, έρει αυτό της οποιασδήποτε ευθύνες ηθικής ή πολιτικής τάξης για την Γενόπ ΔΕΗ. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε για τον Φιλιππίδη. Δεν έχω λόγο να τον υπερασπιστώ. Έμπλεξε και εκείνος με τη δικαιοσύνη. Θυμάστε, έστω κυνηγάγαν στην Κωνσταντινούπολη τον Φιλιππίδη και για άλλες υποθέσεις. Και εκείνος έχει μπλέξει. Και εσείς σήμερα έχετε τον Φωτόπουλο πρώτη μούρη μπροστά να υπερασπίζεται κάτι και στην κοινωνία, στα μάτια της κοινωνίας, να έχει απέναντί της η κοινωνία έναν άνθρωπο για τον οποίο εκτός των. Έχετε άδικο σε αυτό. Για ποιο λόγο έχουμε άδικο? Έχετε άδικο σε αυτό. Σας είπα και προηγούμενα, εάν η κοινωνία μας αποστρέφεται, να το δείξει μέσα από μια, αν θέλεις, να προκαλέσει μου ψήφισμα. Ξέρετε κάτι, αυτή η ιστορία. Έστειλα προχθές ένα ωραίο κειμενάκι, το οποίο έχει αναρτηθεί. Σε πολλούς ιστοτόπους, αγαπητέ μου κύριε, ανοίγεται μια συζήτηση, κύριε Κουστοδήμου, είπε δεν καλεί. Γιατί η κοινωνία αύριο, όχι εσείς, γιατί η κοινωνία σήμερα την οποία καλείται να πάρει θέση, πια τώρα η γιαγιά μου η Μακαρίτσα θα έκρινε άμα η μικρή ή η μεγάλη ΔΕΗ είναι χρήσιμη στην Ελλάδα. Καλείται μια κοινωνία εσείς. Ναι, αυτό σου λέω, θα πάω εγώ παραπέρα. Για φανταστείτε αύριο να πει κάποιος, το λέω εγώ ή ο πολίτης, να κάνουμε ένα δημοψήφισμα για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Τι λέτε ότι θα προκύψει? Εμείς δεν είμαστε δημόσιο. Όχι, εσείς δεν είστε, όχι, είσαστε και δημόσιο, είσαστε και δημόσιο και δεκόπως είμαστε και εμείς στην ΕΡΤ. Εμείς είμαστε με συμβάσεις αορίστου του χρόνου. Όχι, και εμείς έτσι ήμασταν στην ΕΡΤ, το ίδιο είμαστε. Όπου θέλαμε μας βόλευε να είμαστε του δημοσίου, όπου θέλαμε μας βόλευε να είμαστε του ευρύτερου δημοσίου. Έτσι είστε κι εσείς. Έτσι είστε κι εσείς. Δεν είπα ότι είναι. Εμείς φτιάξαμε τους νόμους. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει. Αυτοί που τους φτιάξαν να τους αλλάξουν όπου είναι λάθος. Αυτοί που τους φτιάχνουν όμως τους νόμους, εσείς τους αμφισβητείτε. Που είναι η δουλειά τους να φτιάχνουν νόμους. Έχουν εντύπωση αυτά τα site που στέλνουν εκεί πέρα ότι ψάχνουν για ομαδικές εκτελέσεις. Καλά τώρα, εντάξει. Τα έχουμε ξανακούσει. Τα ακούσαμε, κύριε Κουτσοδήμο. Αυτά που μου λέτε τώρα εσείς, κύριε Κουτσοδήμο, τα λέγανε οι συνάδελφοί σας συνδικαλιστές και όταν παίρνατε του κόσμου τα λεφτά όπως και εμείς.
Όπως. Όπως και εμείς, βάζω και τον εαυτό μου. Ακόμη και τότε τα ίδια επιχειρήματα λέγανε. Δεν με ενδιαφέρετε κανένα εσείς. Εάν εσείς δυνάτε στον ελληνικό και στον οικονόμο. Όχι, εγώ δεν έδινα ποτέ, δεν έκανα διοίκηση. Ήμουν εργαζόμενος πραγματικός. Όλγα και λοιπά. Δεν με ενδιαφέρει με αυτό. Δεν μιλώ για αυτούς. Δεν μιλώ για αυτούς. Μιλώ για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ που καλά κάνανε τότε και έπαιρναν τα χρήματα που παίρνανε και τότε όμως τα ίδια επιχειρήματα λέγατε συνδικαλιστές. Ωραία, να δεχτούμε κύριε Βενιέρη ότι αιτία της κρίσης ήταν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ και στην ΔΕΗ. Το δέχομαι αυτό, εντάξει. Καταλάβατε. Ωραία, έγινε. Σας ευχαριστώ. Η αιτία της κρίσης είναι αυτές. Δεν το λέτε σε μένα, στην κοινωνία να το πείτε, που δεν έρχεται μαζί σας. Να ακούσετε κι εσείς, να ακούσει η κοινωνία με τα μηνύματα που σας στέλνουν. Mm-hmm. Εμείς δεχόμαστε ότι είμαστε η αιτία της κρίσης. Θα πρέπει όμως να απαντήσουμε. Έχει και η Πορτογαλία γενό. Έχει και η Ισπανία γενό. Δεν ξέρω, η Πορτογαλία, και... ξέρετε, χθες, επειδή η Πορτογαλία, χθες στην Πορτογαλία αποφάσισε η κυβέρνηση, προσέξτε, αποφάσισε η κυβέρνηση χωρίς αντιδράσεις, προσέξτε, να περικοπούν οι μισθοί στο δημόσιο για πολύ καιρό μπροστά για να μπορέσουν να εκταμιευθούν χρήματα. Επειδή μιλήσατε για την Πορτογαλία. Σε όποιο ποσοστό. Όχι, όχι, όχι. Δεν το ξέρω, να το ψάξω, να το βρω αν θέλετε. Αλλά δεν αντέδρασε κανένας. Τι πετάτε, εμάς μας κόψανε 45%. Και εμένα με απολύσαν, σας λέω κύριε. Αλλά έβλεπα στον χώρο μου. Έβλεπα στον χώρο μου. Και το παλεύω τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Έβλεπα στον χώρο μου δίπλα να συμβαίνουν πράγματα εδώ και 20 χρόνια και τα έλεγα. Όσοι τα λέγαμε, ήμασταν. Να μην πω τώρα. Ωραία. Δέχομαι αυτή την αυτοκριτική εκ των εστέρων που την κάνετε. Όχι, εγώ την έκανα και εγκαίρως. Ρωτήστε στη Θεσσαλονίκη να σας πούνε. Εντάξει. Ρωτήστε να σας πούνε. Την έλεγα και τότε. Εσείς κάποτε πρέπει να κάνετε όμως αυτοκριτική. Και εσείς πρέπει να κάνετε. Εμείς το δεχόμαστε αυτό. Η αιτία της κρίσης στην Ελλάδα. Δεν είπε κανένας ότι είσαστε αιτία της κρίσης εσείς στην Ελλάδα. Δεν είπε κανείς αυτό. Δεν είπε κανείς αυτό. Ναι. Είπαμε όμως δεν μπορείς με τα όπλα της δεκαετίας του 80 να πολεμάς ένα πρόβλημα της δεκαετίας του 2010. Κατάλαβα. Αυτό λέμε. Ποιος είναι ο ρόλος και η αποστολή μιας κοινωνικής ομάδας? Να πηγαίνει προς τα πίσω ή μπροστά? Να βλέπει τι κάνουν και οι διπλανές κοινωνικές ομάδες και να πορεύεται. Δεν μπορεί, αγαπητέ μου κύριε Κουτσοδήμο, εσείς που σας κάναν περικοπές. Σας είπε ότι εμείς έχουμε έλλειμμα κοινωνικής ευαισθησίας. Το κατάλαβα αυτό. Επαναλαμβάνω, εσείς έχετε δεχτεί περικοπές 25-30% πόσο? 45%. Ναι. Τι εισόδημα έχετε σήμερα, φαντάζομαι κανένα 1,5 χιλιάρικο. Εάν κόψουν εσείς που δουλεύετε εκεί πέρα που παίρνετε 1500, δεξιότητα ναι. Το μισθό σας, σας κόψουν το μισθό, αυτή η κυβέρνηση το δώσει. Τα 1500 τα βρίσκεται εύκολα σήμερα, νομίζω, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα. Παράδειγμα σας έφερα. Παράδειγμα. Ναι. Εάν κόψουν από μένα τα 1500 ευρώ, θα τα δώσει ανέργος, θα δώσει νέες θέσεις εργασίας. Αν δεν θα τα δώσει το ταμείο σας. Το είπε ο Τσίμερος χθες. Το είπε ο Τσίμερος χθες στο Φωτόπουλο. Τα δίνει στο ταμείο σας. Στοιχίζει 600 εκατομμύρια ευρώ και δεν απάντησε όχι ο Φωτόπουλος. Κάθε χρόνο το ταμείο σας. Χθες το είχε. Να το βάλουμε πάλι, θέλετε. Το ταμείο της ΔΕΗ το ξέρεις. Εγώ όχι, λέω χθες ο Τσίμερος ζήτησε από τον Φωτόπουλο να απαντήσει. Ο Τσίμερος δεν γνωρίζει. Ναι. Ο Φωτόπουλος που γνωρίζει γιατί δεν απάντησε. Ακούσαμε κύριε Βενιέρη. Το περιουσιακό στοιχείο του δικό μας που είναι αναγνωρισμένο μέσα στο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ αναγνωρίστηκε με τον νόμο 2773, νόμο σύμβαση στη ΔΕΗ. Δεν είπα ότι τα κλέβετε, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνο, δεν τα κλέψατε. Δεν τα κλέψατε, μα δεν τα κλέψατε, σας τα δώσαν γιατί σας ήταν πελάτες. Σας στέλναν πελάτες, σας είχαν πράσινους και τώρα είσαστε... Έλα τώρα, έλα μωρέ, δεν τα ζήσα. Εγώ ο λαϊκισμός, εγώ τον έχω φτύσει το λαϊκισμό γιατί τον έχω υπηρετήσει. Να είστε καλά, καλημέρα. Σας τα έδωσε το κράτος, σας τα παίρνει τώρα ρε φίλε.